και φίλοι αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. Τα φροντιστήρια που κάνουμε σας πιστά στο τηλεοπτικό ραντεβού και φέτος. Είμαστε εδώ κάθε μεσημέρι στις 2.30 προκειμένου να δίνουμε έγκαιρα και έγκαιρα αναλυτικές τις απαντήσεις των θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα όλοι οι μαθητές των γενικών λυκείων διαγωνίστηκαν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Με θέμα την ιστορία, την αξία της ιστορικής γνώσης, σίγουρα ένα θέμα ενδιαφέρον. Ένα θέμα που είναι κοντά στη σχολική τους εμπειρία, καθώς το μάθημα της ιστορίας αφορά σχεδόν ολόκληρη τη σχολική του ζωή. Ένα διαγώνισμα σίγουρα που απαιτούσε καλή προετοιμασία. Ένα διαγώνισμα με διαβαθμισμένα θέματα, όμως με εξαιρετική σαφήνεια στη διατύπωσή τους. Επιτρέψτε μου πριν μπούμε στις απαντήσεις να αναφερθώ λιγάκι στα κείμενα, τα οποία και τα τρία είχαν Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η δομή αυτού του διαγωνίσματος εδώ και δύο χρόνια απαιτεί τρία διαφορετικά κείμενα: τα δύο πρώτα μη λογοτεχνικά και το τρίτο λογοτεχνικό. Το πρώτο, του πολιτικού επιστήμονα Ραϊμόνδου Αλβανού, αναφέρεται ε, στην ανάγκη της ιστορική γνώση και τι δυσκολίε που έχουν οι σε σχέση με το μάθημα τη ιστορία. Το δεύτερο, μια ομιλία τη Κική Δημουλά για την σημασία των επετειών και πώς εκείνη νιώθει τρόμο καθώς προφανώς φοβάται μη τυχόν λησμονήσει την ιστορική γνώση. Και ένα τρίτο κείμενο του συγγραφέα Αθανάση Βαλτινού που αφορά την, το μαγικό, θα έλεγα σε εισαγωγικά, αντικείμενο του ταχαριού, το οποίο συνδέει τις γενιές της ελληνικής οικογένειας ένα κείμενο αρκετά συγκινησιακό, συναισθηματικό. Να περάσουμε τώρα στις απαντήσεις των θεμάτων και στο θέμα Α, στην ερώτηση Α1, όπω δείτε περίληψη, δύο παραγράφων του κειμένου 1, ενδεικτικά διαβάζουμε το απόσπασμα αναφέρεται στη σημασία εκμάθηση της ιστορίας, οι άνθρωποι αποτελούν προϊόντα τη. Διότι ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που οι ηθικέ αξίε, οι αντιλήψει και οι κανόνε έχουν κληροδοτηθεί από του προγόνου. Αυτοί είναι που μεταβιβάζουν στου σύγχρονου το αίσθημα Αθήνη για την εξέλιξη τη ιστορία στι νεότερε γενιέ. Το παρελθόν, άλλωστε, συντελεί στην κατανόηση του παρόντο, μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η αποφυγή των λαθών. Η ιστορία, επομένω, οδηγεί στην αυτογνωσία και στη διαμόρφωση τη πολιτιστική συνείδηση των γενναιών. Στο θέμα Β, Β1, ερωτήσει σωστού λάθου σε σχέση με το περιεχόμενο. Η πρώτη πρόταση, το παρελθόν δεν επηρεάζει τη τάσει και τι αντιλήψει μα είναι λάθο. Η δεύτερη μαθαίνουμε ιστορία για να κατανοήσουμε αποκλειστικά το παρελθόν λάθο. Η τρίτη γνώση τη ιστορία βοηθά να γνωρίσουμε του εαυτού μα και τον πολιτισμό μα είναι ε, σωστή. Η τέταρτη επέτειο σχετίζεται με τα ευχάριστα και δυσάρεστα γεγονότα τη ζωή είναι σωστή. Και η πέμπτη μέσω των επαιτειών των παρελθόν συνδέεται με τον παρόν επίση σωστή. Πάμε στην ερώτηση Β2. Ζητείτε να σχολιαστεί ο τίτλος του κειμένου 1, η ερώτηση «Γιατί να μαθαίνουμε ιστορία» σε σχέση με τη μορφή του, έχουμε μια ευθεία ερώτηση με ένα ρηματικό σύνολο αναφορά με πρώτο πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο, αναφορική λειτουργία της γλώσσας και ένας τίτλος ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη συντομία του. Σε σχέση με τον επικοινωνιακό ρόλο του τίτλου, ε, εκείνος προειδεάζει για το θέμα που ακολουθεί, κινητοποιεί τη σκέψη του αναγνώστη, προκαλεί τον ενδιαφέρον του, δημιουργεί την αίσθηση του διαλόγου καθώ είναι ερωτηματική η πρόταση και βοηθάει ευστοχία φυσικά σε όλα αυτά η αμεσότητα και η σαφήνεια αυτού του συγκεκριμένου ερωτήματος στο ερώτημα Β, ποιο υφολογικό αποτέλεσμα έχει ο ευθύ λόγο που χρησιμοποιείται στο ίδιο κείμενο. Ε, απαντάμε επιμένοντα την άμεση αδιαμεσολάβητη έκφραση τη απορία των μαθητών. Αυτό είναι ο ευθύ λόγο. Ένα λόγο πιστικό παραστατικό ζωντανό υποδηλώνει τη συλλογική έκφραση τη άποψη των νέων για την ιστορία, γιατί άραγε να μάθουν ιστορία, και μια δεοντική τροπικότητα, όπω λέμε, δηλαδή την ανάγκη ή όχι τη εκμάθηση τη ιστορία. Στο ερώτημα Β3 πάμε στο κείμενο της ομιλίας της Κικής Δημουλά και η ερώτηση είναι γλωσσική. Με ποιες γλωσσικές επιλογές η συγγραφέας θα καταφέρει να ευαισθητοποιήσει τον αναγνώστη. Χρειαζόταν τρεις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές. Εδώ έχουμε καταγράψει αρκετές περισσότερες. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις γλωσσικές επιλογές που στην ουσία κάνουν επικλειστό συνέστημα του αναγνώστη σίγουρα να σε μεταφορέ και προσωποποιήσει όπως αυτές που καταγράφουμε εδώ στην παρένθεση, τον μικροπερίοδο λόγο ε, που χαρακτηρίζει έτσι και λέω στην συγκεκριμένη πίτρια το ασύνδετο σχήμα, τα στοιχεία της προφορικότητας, της επαναλήψης λέξεων, τον εικονοπλαστικό λόγο, το σχήμα τα προσωπικά, στο συγκεκριμένο απόσπασμα και την αναλλαγή των ρηματικών προσώπων. Να γίνει σαφές ότι σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις ο υποψήφιο θα έπρεπε να μιλήσει για την λειτουργία αυτών των γλωσσικών μέσων κάθε φορά με συγκεκριμένη σύνδεση και αναφορά. Ε, πυκνώνουμε εδώ, δεν αφορούν την κάθε περίπτωση, αλλά σίγουρα αναφέρονται σε αυτές τις επιλογές, άλλοτε η αμεσότητα ή η σαφήνεια, άλλοτε η πύκνωση των, των νοημάτων και παραστατικότητας. Η στοιχεία που αφορούν τον υπενιγμό στο ύφο ή τον ασθενητικό ρυθμό, όπω το ασύνδετο σχήμα, την εκφραστική ποικιλία, την έμφαση των νοημάτων και τη συναισθηματική ένταση. Αυτά αφορούν το ερώτημα Β Β3 και την ομιλία τη Κικίδη Και Πάμε στο λογοτεχνικό κείμενο όπου ζητείτε να περιγράψουν οι υποψήφοι τι αντιπροσωπεύει αυτό το ταχάρι για την οικογένεια τη αφηγήτρια και πάλι θα χρειαζόταν να αναφερθούν σε τρει κειμενικού δείκτε. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε ένα κείμενο εδώ 150-200 λέξεων. Το αφήγημα αφορά ένα οικογενειακό κοιμήλιο με ξεχωριστή σημασία ένα ταγάρι που περνά από γενιά σε γενιά ξετλήγοντα την παράδοση τη οικογένεια. Όμω τα αντικείμενα αυτά αντιμετωπίζεται διαφορετικά από κάθε γενιά. Για την αφηγήτρια, όπω εξομολογείται σε πρώτο πρόσωπο, ενικό, και έτσι αναφερόμαστε και στου κειμενικού δείκτε. Αποτελεί ένα παράξενο έβριμα καταχωνιασμένο σε μια παλιά κασέλα που διαγείρει τη διαδικασία της για τη μνήμη, γιατί η μητέρα τη είναι ένα άβολο παλαιομοδί του κατοικίμνου τη νεότητά τη που θα ήθελε να ξεφορτωθεί. Και εδώ έχουμε μια παρομοίωση, ίσω για να ξεφύγει και από τι αναμνήσει που τη συνόδευαν. Και ωστόσο η γιαγιά τη επιμένει σε μια απλή ζωή του χωριού με στοιχειώδει πλέον Νιώθει μια νοσταλγία που συγκινεί την εγγονή τη το συγκεκριμένο ταχάρι. Στο, στο παράθυμα το συγκεκριμένο, αναφερόμαστε στο μικρο Θυμάται τη μητέρα τη που το για την πρίγα τη, αλλά και τη διαδικασία τη ύφαση που σήμερα για του ανθρώπου εποχή τη ζεστασιά τη κοινωνική συναστροφή το βράδυ στο φω του λιχναριού, μια ωραία εικόνα, περιγραφή, στοιχεία περιγραφή, ακόμα περιγράφει τη φροντίδα, την προσοχή, τη λεπτομέρεια και τη δημιουργικότητα που ήταν όλα όσα είχαν να κληροδοτήσουν σε επόμενε γενιέ, φτιάχνοντα με τα χέρια του πράγματα για μια ζωή και το σχετικό χωρίο. Αυτό που όμως χρειαζόταν να γίνει είναι η κατάθεση της προσωπικής θέσης γιατί ε, ερω, η ερώτηση αφορά το συγκεκριμένο αν εσείς υποψήφοι, αν ήσασταν στη θέση της αφηγήτρας, αν θα κρατούσατε το ταγάρι ή όχι. Η πρόταση δική μας είναι, θα μπορούσα να καταγραφεί φυσικά ε, σε πρώτο πρόσωπο, αν ήμουν στη θέση της αφηγήτρας θα κρατούσα το ταγάρι ως μια παρακαταθήκη κατανοώντας ότι ένα απλό αντικείμενο μπορεί να συγκεντρώσει τόσο μεγάλο συναισθηματικό φορτίο θα ένιωθαν ότι με συνδέει με τι προηγούμενε γενιέ, ανακαλύπτοντα πτυχέ τη δική του ζωή αλλά και τη κονιακή μου ιστορία. Και πάμε στο θέμα Δέλτα. Αναπαραγωγή κειμένου, θέμα έκθεση. Ε, ένα κείμενο το οποίο είχε δύο ζητούμενα. Θα έπρεπε να έχει τη μορφή άρθρου. Πρώτο ερώτημα, η αξία τη ιστορική γνώση. Δεύτερο ερώτημα, βιωματικού τρόπου που μπορούν να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για το ιστορικό παρελθόν. Χρειάζεται επικοινωνιακό πλαίσιο, άρθρο σε ιστοσελίδα, και αφηγηματικό τρόπο αντίστοιχο, με έναν τίτλο οπωσδήποτε, σαν αυτόν που δίνουμε εδώ: Ιστορία ω βίωμα, και έναν πρόλογο με αναφορά στην αποστασιοποίηση του σύγχρονου ανθρώπου, τα στοιχεία τη παράδοση και στην υποβάθμιση τη αξία ιστορική γνώση. Σαν τη διαστολή με τον προβληματισμό που φάζει το κείμενο, ένα θα μπορούσε να γίνει αυτή η αναφορά. Πρώτο ερώτημα, η αξία τη ιστορική γνώση. Ενδυνάμωση εθνική συνείδηση, γνώση του παρελθόντο και κατάκτηση εθνική αυτογνωσία. Καλλιέργεια αγώνιμου διεθνισμού και πνεύματο συνεργασία μεταξύ των λαών, συνειδητοποίηση τη αξία και τη ειρήνη ελευθερία. Παιδευτικό ρόλο που διδάσκει του σύγχρονου, προβάλλει πρότυπα προ μίμηση. Και καλλιέργεια δημοκρατική συνείδηση και συμμετοχή στα κοινά. Ο ενεργό πολίτη με την πολιτική του συνείδηση, διαμόρφωση ολοκληρωμένη και προσωπικότητα, αυτοσυνείδησια. Και το τελευταίο που έχουμε σημειώσει, διασφάλιση ομαλή κοινωνικοποίηση με την αφομίωση των αξιών των κοινωνικών και πολιτικών κανόνων. Στο δεύτερο ερώτημα, πιο δημιουργικό, γιατί στο πρώτο θα μπορούσαν να αντλήσουν στοιχεία από το πρώτο κείμενο που δόθηκε στου υποψηφίου. Στο δεύτερο, πιο δημιουργικό, κάνουμε λόγο για το πώ μπορεί να έχουμε βιωματικού τρόπου εκμάθηση των μαθημάτων, ε, όπω συναφή ε, αντικείμενο έχουν να κάνουν με τη μουσιακή ή μνημιακή αγωγή. Πώ δηλαδή, το σχολείο μπορεί να ενεργοποιηθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αναφερόμαστε εδώ ενδεικτικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπω υιοθέτηση και ανάδειξη μνημείων στα σχολεία, εκπαιδευτικέ επισκέψει σε ιστορικών γεγονότων και σε μνημεία, συμμετοχή σε καλλιτεχνικέ δραστηριότητε για την ανάδειξη ιστορικών γεγονότων, εκθέσει, θεατρικέ παραστάσει, συναυλίε κτλ. Διαθεματική προσέγγιση τη ιστορία, σύνδεση τη διδασκαλία τη με άλλα μαθήματα, θετικών επιστημών γιατί όχι, αξιοποίηση σύγχρονη τεχνολογία και διαδικτύου για την πληροφόρηση και τη σύνδεση εργασιών τύπου project πολιτιστικέ ανταλλαγέ με άλλε ευρωπαϊκέ πόλει για την ανάδειξη ευρωπαϊκή διάσταση κάθε και σε αντίθεση με αυτό, ανάδειξη τη τοπική ιστορία και αντίστοιχων δράσεων που σίγουρα για πολλού νέου ενδεχομένω να είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σε σχέση με τον επίλογο, όπω συνηθίζουμε, ανακεφαλαιωτικό ή επισήμανση τη αξία αυτή τη βιωματική εμπλοκή των νέων και τη κέρια ευθύνη τη πολιτεία για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντο ε, για την ιστορία. Αυτά σε σχέση με το σημερινό μάθημα που αφορούσε όλου του υποψήφιου των Γενικών Λυκειών, το μάθημα τη Νέα Γλώσσας Γλώσσα Να θυμίσουμε ότι ε, όλε τι ημέρε των εξετάσεων, τα φροντιστήρια που καμισά στη Ρακλείου ε, έχουν την ευθύνη να κάνουν έναν πρώτο σχολιασμό το πρωί περίπου στι 10.30 στο ραδιόφωνο 984 αλλά και στην εφημερίδα νεακρή.gr. Στι 2.30 είμαστε εδώ επιστοί στο ραντεβού μα για να δίνουμε αναλυτικέ απαντήσει και την επόμενη μέρα αναλυτικές απαντήσεις μπορείτε να βρείτε προφανώς στο νέακρήτη.gr και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Καλό ξεκίνημα για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά της Κρήτης.